κύριος Μανολόπουλος βρίσκεται τελικά κοντά μας με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας και πάλι. Γεια σας, κύριε Μανολόπουλε. Και πραγματικά βρισκόμαστε και πάλι σε μια κρίσιμη στιγμή τηλεοπτικά. Και αυτό που ανέφερα και στην προηγούμενη εισαγωγή της συζήτησής μας, ελπίζω να μας ακούτε καθαρά, γιατί καταλαβαίνω από την έκφρασή σας ότι μάλλον κάτι δεν πάει καλά, αλλά ευτυχώς έχουμε αποκαταστήσει την σύνδεση. Πως σας προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, τόσο σε εσάς όσο και ευρύτερα στην επιστημονική κοινότητα, ότι έχουμε μια ραγδαία και πάλι αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού και δει στη δική μας περιοχή εδώ. Ναι, πράγματι, είναι πολύ δυσάρεστο ότι εμείς εδώ στην Θράκη είμαστε αυτή τη στιγμή πρωταθλητές μαζί με κάποιες περιοχές της Μακεδονίας στα κρούσματα και στις νοσηλίες και στα δυσάρεστα αποτελέσματα. Αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια των χαμηλών εμβολιαστικών ποσοστών που έχουμε σαν περιοχή και της επιμονής αρκετών συμπολιτών μας να μην εμβολιάζονται. Και δυστυχώς αυτό οδηγεί και σταματάει την εξέλιξη της κοινωνίας. Βλέπετε, ακυρώνονται παρελάσεις και η φυσιολογική ζωή εμποδίζεται, γιατί ακριβώς κάποιοι συμπολίτες μας επιμένουν να μην θέλουν να εμβολιαστούν. Είναι λυπηρό. Και όσο ο καιρός κρυώνει και κλεινόμαστε μέσα, βλέπουμε και αυτή τη μοιραία αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται στις τελευταίες μέρες, που ο καιρός δροσίζει περισσότερο. Τώρα, αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο κατά την πορεία του χρόνου? Πιστεύετε ότι θα δούμε τα κρούσματα να αυξάνονται διαρκώς το εξής όσο προχωράμε βαθύτερα στο χειμώνα? Ναι, φοβάμαι. Αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε αυτές τις μέρες. Είναι ότι από εκεί που είμαστε στις 2.000-2.500, περάσαμε τώρα στις 3.500 και 4.000 και φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί. Γιατί υπάρχει κάποιος άλλος προφανής λόγος για αυτή την αύξηση, πέρα από την αλλαγή του καιρού που μας φέρνει πιο μέσα. Άρα, και δυστυχώς, αυτό συνδυάζεται με το ότι ο εμβολιαστικός ρυθμός είναι πολύ χαμηλός, εξακολουθούν να εμβολιάζονται πολύ λίγοι συμπολίτες μας. Άρα, μοιραία θα συνεχιστεί αυτή. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει να αυξάνεται για πολύ, αλλά ήδη είναι πολύ αυξημένα και έχουμε. Δηλαδή, χθες είχαμε 50 θανάτους, σήμερα 25. Είναι πραγματικά τα νούμερα, είναι πολύ δυσάρεστα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την εξάπλωση του κορονοϊού σε συνδυασμό με την εποχική γρίπη, κύριε Μανολόπουλε? Κάτι το οποίο απασχολεί κάθε χειμώνα τις ηλικιακές ομάδες. Πράγματι, αυτό κάτι μας απασχολεί ιδιαίτερα, αυτός ο συνδυασμός, μας τρομάζει. Γιατί οι ενδείξεις φέτος είναι ότι έχουμε ήδη, νομίζω, κυκλοφορεί στην κοινότητα και οι ενδείξεις είναι αρνητικές. Άρα, ο συνδυασμός και γρίπης και κορονοϊού δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να εντείνει την ήδη άσχημη κατάσταση. Θεωρείται μια καλή απόφαση η ματέωση του τόσου πληθυσμού που επρόκειτο να συμμετάσχει στις παρελάσεις. Οι παρελάσεις δηλαδή που αφορούν στα σχολεία, στους συλλόγους, γενικότερα στους εθελοντές. Προς το παρόν γνωρίζουμε ότι στην περιοχή, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, θα πραγματοποιηθεί μόνο η στρατιωτική παρέλαση. Ναι, ουσιαστικά ακολούθησαν κάποιοι δήμοι εδώ της Θράκης την απόφαση που είχαμε και στη Θεσσαλονίκη, από τοπικά την απόφαση. Και μάλλον δυστυχώς φαίνεται ότι ήταν επιβεβλημένοι. Με θλίψη το λέω, γιατί είναι κρίμα να στερούνται τα παιδιά και οι γονείς που έχουν εμβολιαστεί από αυτή την πολύ ευχάριστη διαδικασία, που για την πόλη μας ειδικά είναι μια μέρα γιορτής, η παρέλαση, η μαθητική παρέλαση. Αλλά ο φόβος ότι η συνάντηση, η συγκέντρωση όσων ανθρώπων στο κέντρο της πόλης μπορεί να αυξήσει τα κρούσματα, νομίζω έφερε αυτή την απόφαση που είναι επιβεβλημένη, άρα είναι δικαιολογημένη. Ναι. Γιατί έχει κολλήσει, κύριε Μανολόπουλε, ο εμβολιασμός? Γιατί δεν προχωράνε τα πράγματα κατά τη δική σας εκτίμηση? Φαίνεται πως έχουμε σταματήσει σε κάποια συγκεκριμένα ποσοστά, ειδικά εδώ στην περιοχή, και δεν βλέπουμε περισσότερους συμπολίτες μας να εμβολιάζονται. Ναι, πραγματικά είναι λίγο ακατανόητο, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν εμβολιάζονται, όλοι έχουν στο περιβάλλον τους πια ανθρώπους οι οποίοι έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό, έχουν νοσήσει, κάποιοι έχουν πεθάνει. Στην κοινωνία μας υπάρχουν ήδη πολλοί και είναι περίεργο ότι, παρότι το βλέπουν στα μάτια τους, δεν είναι πια μια θεωρητική πιθανότητα, ένας φόβος ότι μπορεί κάποια στιγμή να έρθει. Υπάρχει και πάρα πολύ φορτίο στην περιοχή μας εδώ και μήνες. Και όμως, για κάποιο λόγο, εμένουν σε αυτή την απόφαση, η οποία οδηγεί, μοιραία οδηγεί, θα οδηγήσει κάποιους από αυτούς τους συμπολίτες μας στο νοσοκομείο και σε ό,τι άλλο οφείλεται. Βλέπετε ότι το φορτίο είναι εδώ. Είναι πολύ, αυξάνεται.
Έχουμε κάθε μέρα πολλά κρούσματα και δυστυχώς μαζί με τους ανεμβολίαστους, ίσως και κάποιοι από τους εμβολιασμένους να νοσήσουν. Δύσκολα να νοσήσουν σοβαρά, άρα πολύ συμπροστατευμένοι, αλλά είναι πράγματι ένα σημαντικό πρόβλημα κοινωνικό. Είτε είναι ανεμβολίαστοι και εμβολιασμένοι αυτοί οι οποίοι τελικά νοσούν και πεθαίνουν. Το πρόβλημα το κοινωνικό υπάρχει, είναι μεγάλο και καλό ακόμα μια φορά να το ξανασκεφτούν όλοι οι άνθρωποι. Είναι μια πάρα πολύ απλή διαδικασία ο εμβολιασμός. Και μάλιστα πρέπει να εμβολιαστούν και για τη γρήπη. Άρα τώρα πρέπει να κάνουμε δύο εμβόλια για να είμαστε ασφαλείς. Τα οποία μπορούν να γίνουν και την ίδια μέρα. Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, πώς είναι η κατάσταση και πώς διαφαίνεται από εδώ και στο εξής να είναι η κατάσταση τόσο στο δικό μας νοσοκομείο, που αποτελούσε έτσι κι αλλιώς από την αρχή της πανδημίας και νοσοκομείο αναφοράς, όσο και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί αυτή η περιοχή της χώρας ήταν πάντοτε επιβαρημένη. Ναι, η κατάσταση είναι επιβαρημένη, γιατί όπως ξέρετε στο νοσοκομείο μας έρχονται και περιστατικά και από άλλους νομούς που γεμίζουν και προσπαθούμε να κρατήσουμε το νοσοκομείο λειτουργικό όχι μόνο για τους ασθενείς με COVID αλλά και τους ασθενείς με όλες τις άλλες νόσους οι οποίοι σε κάποια φάση της πανδημίας τους είχαμε αμελήσει. Τώρα είναι σαφές ότι μέρημνα όλων μας στο νοσοκομείο είναι και όλοι οι ασθενείς να έχουν τη σωστή μεταχείριση, να μην τους βάλουμε όλους στην άκρη για ασθενείς με COVID. Βέβαια, για όλους προσπαθούμε, αλλά να είναι ξεκάθαρο στα μυαλά όλων ότι επιβαρύνουν όλη την παροχή υγείας όλοι αυτοί που αρνούνται να εμβολιαστούν και έτσι τελικά καταλήγουν στο νοσοκομείο. Κύριε Μανολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο σημείο αυτό για την συζήτηση που είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.